Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και από την Έξοδο. Είμαστε σελίδα 88, κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα. Λάμπτα Δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 88. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, κόψε σε αυτόν δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας. Και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, είτε εσείς σαν επί των πρώτων πλακών, τας οποίας συνέτριψας. Και γίνω έτοιμος το πρωί, και ανάβηθη το πρωί επί το όρος Σινά, και παράστηθη εκεί ενώπιόν μου, επί της κορυφής του όρους. Και ουδείς θέλει αναβή μετά σου, ουδέ θέλει φανή της καθόλων το όρος. Και τα πύμνια και οι αγέλε δε θέλουν συμποσκηθεί έμπροσθεν του όρους εκείνου. Και έκοψε δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας, και σηκωθείς ο Μωυσής εν ωρίς το πρωί, ανέβη επί το όρος Σινά, καθώς προσέδαξε εις αυτόν ο Κύριος, και έλαβε εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβη ο Κύριος εν Εφέλη, και εστάθη μετά αυτού, και εκεί κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού, και κήρυξεν Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και ουδόλος αθώνων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και έσπευσε ο Μωυσής και κύψα στην γη προσεκίνησε. Και είπεν εν τώρα έβρικα χάρη ενωπιόν σου Κύριε, ας έλθει δέομαι ο Κύριος μου εν το μέσο ημών, διότι ο λαός ούτως είναι σκληροτράχυλος και συγχώρησον την ανομία ημών και την αμαρτία ημών και λέβε ημάς η σκληρονομίαν σου. Και είπεν, ιδού εγώ κάνω διαθήκην έμπροσθεν παντός του λαού σου, θέλω κάνει θαυμάσια τα οποία δεν έγιναν καθόλην την γη και ουσδέν έθνος. Και πας ο λαός εν μέσω του οποίου είσαι, θέλει δει το έργο του Κυρίου, διότι φοβερόν είναι εκείνο το οποίο εγώ θέλω κάμει μετά σου. Φύλαξον εκείνο το οποίο εγώ σε προστάζω σήμερον, διότι ιδού εγώ εκβάλλω απ' εμπροσθέσου των Αμοραίων και Κανανέων και των Χεταίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Εβουσαίων. Πρόσεχε εις αυτόν, μην κάνει συνθήκη μετά των κατοίκων της γης εις την οποία υπάγεις μη, ποτέ γίνει παγής εν το μέσο σου. Αλλά τους βωμούς αυτών θέλεις καταστρέψει και τα είδωλα αυτών θέλεις συντρίψει και τα άλση αυτών θέλεις κατακόψει και δεν θέλεις προσκυνήσει άλλων θεών. Επειδή ο Κύριος, το οποίο το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος. Μη ποτέ κάμεις συνθήκη μετά των κατοίκων της γης και όταν πορνεύσωση κατόπιν των Θεών αυτών και θυσιάσωση προς τους Θεούς αυτών, σε προσκαλέσει της και φάγεις από τις θυσίες αυτού. Και μη ποτέ λάβεις εκ των θυγατέρων αυτού εις του Υιού σου, και όταν οι θυγατέρες αυτού πορνεύσωση κατόπιν των Θεών αυτών, κάμωση τους Υιού σου να πορνεύσωση κατόπιν των Θεών αυτών. Θεούς χωνευτούς, δεν θέλεις κάμει εις αυτών. Και πάμε κάτω-κάτω στο 27 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο και στην ίδια σελίδα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον εις αυτόν τους λόγους τούτους, διότι κατά τους λόγους τούτους έκαμα διαθήκη προς ε και προς τον Ισραήλ. Κοίτω εκεί μετά του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιεν. Και έγραψεν επί των πλακών τους λόγους της διαθήκης τας 10 εντολάς. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν αμάρτησε αμαρτίαν μεγάλην, επειδή θεώρησε ότι ευράδυνε ο Μωυσής να κατέβει, θεώρησε επειδή ευράδυνε ο Μωυσής να κατέβει ότι χάθηκε, ότι δεν θα έρθει. Και πρότεινε στον Ααρών να φτιάξουν άλλο Θεό και ο Ααρών πρότεινε στον λαό Ισραήλ και φτιάξανε ένα βόδι το οποίο ονόμασαν και Θεό τους. Πράγμα το οποίο, αδερφοί αγαπητοί, ήταν φοβερή παράβαση για το Θεό, αλλά φοβερή παράβαση και στα μάτια του Μωυσή. Και όταν επέστρεψε και είδε την ασυδοσία του λαού, στενοχωρήθηκε τόσο πολύ, αγανάκτησε, θύμωσε ο καταπάντα, υπερπάντας τους ανθρώπους πραής και έσπασε
τις δύο πλάκες που ο Θεός είχε κόψει με τα χέρια του και ο Θεός είχε γράψει πάνω σε αυτές τις 10 εντολές. Τώρα όμως το λάθος έγινε και από το λαό Ισραήλ πολύ μεγάλο, αλλά και από το Μωυσή πολύ μεγάλο. Αλλά τώρα τι θα κάνουμε? Και ο λαός Ισραήλ συνέχιζε να λατρεύει το βόδι. Ο Μωυσής όμως έπρεπε τώρα να πλησιάσει το Θεό προς διόρθωση. Το ότι κάνουμε λάθη δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η ζωή μας. Αντιθέτως, πηγαίνουμε σε αυτόν που είναι επιδιορθωτής των χαλασμάτων και τα κάνει όλα καινούρια και καλύτερα, όπως θα δούμε σήμερα. Το ότι αμαρτήσαμε ή αμαρτάνουμε συμβαίνει, δεν τελειώσει η ζωή μας. Πηγαίνουμε στο Θεό και ζητάμε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και μας καθιστά και πάλι αγίους και τέλειους στους οφθαλμούς Του. Και ότι κάνουμε αδικία σε ανθρώπους, συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα σε όλους μας, γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι εις πολλά πτεώμεν άπαντες. Δεν τελειώνει η ζωή μας, αλλά πηγαίνουμε στο Θεό και ζητάμε πάλι το αίμα του Χριστού που συγχωρεί και αποκαθιστάνει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την αδικία που κάναμε ή την αδικία που μας κάνανε. Σε αυτή την περίπτωση είναι ανάγκη να πάμε στον Κύριο να κάνει αυτό τη διόρθωση. Και έτσι ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στο Θεό και πλησίασε το Θεό με τον τρόπο που αυτός ξέρει, με τον τρόπο της ταπείνωσης. Έκανα λάθος. Και αρχίζει τώρα σιγά σιγά να ανακτά το χαμένο έδαφος. Μπορεί να γίνει μια στιγμή όλα. Γιατί ο Θεός έχει, θα τολμούσα να πω, γιατί είναι και οργιζόμενος Θεός, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη που δεν υπάρχει ο Μεσσίτης Ιησούς Χριστός, έχει οργιστεί. Έχει οργιστεί με το λαό, έφερε κρίση, έχει οργιστεί με τον Μωυσή και όταν ο Μωυσής τον πλησίασε με ταπείνωση, του λέει «Τώρα συγχώρεσέ μας». Και ο Κύριος τη μετάνοια με ταπείνωση και την εξομολόγηση τη δέχεται και την αποδέχεται. Και σε δέχεται και σε αποδέχεται. Με αποτέλεσμα είπε «Σε συγχωρώ, σας συγχωρώ, αλλά δεν είναι δυνατόν πια να είμαι ανάμεσά σας, γιατί είστε λαός σκληροτράχυλος». Και την επόμενη φορά που θα αμαρτήσετε κατά τον ίδιο τρόπο θα σας εξολοθρεύσω. Και ο Μωυσής τώρα δεν συμβιβάζεται με τα λίγα. Θέλει όλο το σχέδιο του Θεού να πραγματοποιείται στη ζωή του. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Συμβιβαζόμαστε με λίγα. Ο Θεός όμως θέλει να είμαστε βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών. Όλες τις υποσχέσεις Του να πας δεν τις πάρεις. Μου αρκεί η αναγέννηση. Όχι, θα πας και για Πνεύμα Άγιο. Μου αρκεί το Πνεύμα Άγιο. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον να προφητεύετε. Πας να ζητάς χαρίσματα. Και όλο πιο πολύ θα πλησιάζεις τον Θεό και όλο πιο πολύ ο Θεός θα πλησιάζει σε σένα. Μη σταματήσεις τον αγώνα τον καλό. Πρέπει να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό και να περπατάμε το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας, όχι έτσι πως εμείς νομίζουμε τόσο δά, τόσο λίγο ή έτσι, με άλλο τρόπο, ακριβώς όπως ο Θεός έχει προσδιορίσει όλο το δρόμο να το τελειώσουμε, διατηρώντας την πίστη μας, για να πούμε κι εμείς κάποια στιγμή όπως ο Απόστολος Παύλος, τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Με στεφανώσει ο Κύριος. Και ο Θεός θέλει να μας δώσει σε όλους πλήρη το μισθό μας.
Αλλά θα πάμε, θα πηγαίνουμε στον Κύριο να παίρνουμε όλα όσα έχει προσχεδιάσει για τον κάθε έναν από εμάς. Μην ζητάμε βέβαια πράγματα που δεν τα έχει προσχεδιάσει ο Θεός. Γι' αυτό η ωραιότερη προσευχή είναι «θέλω», αλλά εν τέλει όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ θέλεις. Και εκεί καλύπτονται τα πάντα και ο Θεός κάνει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Τα πάντα. Και έτσι λοιπόν τον πλησιάζει τώρα. Αφού πήρε τη συγχώρεση, τώρα θέλει και την αποκατάσταση. Θυμηθείτε αδερφοί, ο άσωτος Υιός όταν επέστρεψε δεν έλαβε μόνο τη συγχώρεση όπως ήθελε «κάνε με ένα το μισθωτόν σου», αλλά έλαβε και τη στολή την πρώτη και την καλύτερη, έλαβε και το δαχτυλίδι που το είχε χάσει, έλαβε και τα παπούτσια που τα είχε χάσει. Και ο Θεός μας το λέγει ότι αυτά τα χρόνια τα οποία έφαγε ο βρίχος και η ερυσίβη, η κάπια, ο Θεός, εγώ θα τα αποκαταστήσω και θα κάνω τα έσχατα καλύτερα από τα πρώτα. Καταλάβατε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε? Δεν σκέφτεται, δεν λογαριάζει τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό που θέλει είναι τη μετάνοιά μας και την επιστροφή μας και την εξήτησή μας. Πλησιάζει λοιπόν τώρα ο Μωυσής, το είπαμε την άλλη φορά, το λέω πιο γρήγορα, και λέει: «Κύριε, βρήκα χάρη ενώπιόν σου γιατί με συγχώρεσες. Αφού βρήκα χάρη, σε παρακαλώ τώρα δείξε μου το δρόμο για να σε πλησιάσω και να σε γνωρίσω. Πώς θέλεις να σε πλησιάσω? Δείξε μου το δρόμο σου να έρθω». Και ο Κύριος του είπε: «Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δίνω ανάπαυση και θα σου δείχνω το δρόμο για να με πλησιάζεις». Τώρα προχωράει, δεν μένει ήσυχος. Λέει: «Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις το δρόμο, σε ευχαριστώ που η παρουσία σου θα είναι μαζί μου, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Εγώ και το λαό μου. Τι, θα τον αφήσουμε αυτό, ναι? Εγώ και την οικογένειά μου. Έχω και ο Θεός τι του λέει? Και αυτό που μου ζητάς θα στο δώσω. Δεν θα σώσω μόνο σένα, αλλά και τον οίκον σου». Ωραίος Θεός, δεν είναι? Πολύ καλός. Γι' αυτό τον αγαπάμε, αδερφοί. Αλλά δεν σταματάει εδώ ο Μωυσής. Α, λέει, θέλω να δω και τη δόξα σου τώρα. Θέλω να δω τη μεγαλειότητά σου. Και ο Θεός λέει: «Και αυτό θα σου δώσω. Αλλά δεν μπορείς να με δεις, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που με είδε και έζησε. Θα δεις το πίσω μέρος της παρουσίας μου, γιατί θα σε βάλω στο σχίσμα του βράχου». Και ξαναλέω ότι το σχίσμα του βράχου για μας, ο βράχος για μας είναι ο Χριστός, ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομούμεθα. «Και εκεί θα κρύψω με το χέρι μου και θα δεις τη δόξα μου όταν προσπεράσω». Και ο Μωυσής, ναι μεν, αλλά έχει και συνέχεια. Είπαμε, όλα, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ότι βιάζεται η βασιλεία των ουρανών. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι βιαστές βιάζουν αυτήν. Το βιάζεται δεν είναι γρηγορείται, κάνει γρήγορα. Βιάζεται σημαίνει μπορείς να τη βιάσεις, μπορείς να τις πάρεις της βασιλείας του Θεού. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Δηλαδή αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός? Να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αποκλειστικότητα. Είναι βιάσιμη η βασιλεία των ουρανών. Αλλά τη βιάζουν οι βιαστές. Αυτοί που θέλουν. Γι' αυτό χαίρεται, ευαρεστείται ο Θεός στους εξητούντας τον Κύριο. Οι εξητούντες τον Κύριο δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού. Πνευματικού κανενός αγαθού δεν θα ελαττωθούν. Και τώρα ήρθε η σειρά του Κυρίου. Τέλειωσε ο Μωυσής, αν και δεν τέλειωσε όπως θα δούμε, αλλά τώρα περιμένει να δει ο Θεός τι θα κάνει. Και ο Θεός ευχαριστημένος, λέει, θα κάνουμε ξανά νέα πράγματα, νέα αρχή.
Τις πλάκες έσπασες. Νέες πλάκες. Πήγαινε φτιάξε εσύ τώρα και θα γράψω εγώ επάνω πάλι τις εντολές μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως τότε που ανέβηκε στο όρος και άργησε 40 μέρες χωρίς να τρως, χωρίς να πίνεις, γιατί ήσουν στην παρουσία μου, ξανά έλα. Αλλά πρόσεξε. Κανένας άλλος δεν θα ανέβει στο όρος. Ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο. Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά, αδελφοί, να κάνω μια παρένθεση με την Καινή Διαθήκη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όλοι μας μπορούμε να ανέβουμε, όχι στο όρος, για να συναντήσουμε τον Κύριο, στο θρόνο της χάριτος του Θεού στον ουρανό. Όλοι μας. Και μάλιστα να έχουμε και παρησία. Και πώς μπορώ εγώ να ανέβω στο θρόνο της χάριτος? Βέβαια, πρώτον με το αίμα του Χριστού που σε καθαρίζει απολύτως από κάθε αμαρτία, και δεύτερον δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου θα ανεβαίνεις όποτε θέλεις στο θρόνο της χάριτος. Και εκεί θα λαμβάνεις έλεος και θα βρίσκεις χάρη. Έλεος τι σημαίνει? Θα σε ευλογεί ο Θεός αν και δεν αξίζεις. Και χάρη, δεν θα σε κρίνει, δεν θα σε τιμωρεί ο Θεός, παρόλο που αξίζει την τιμωρία. Μόνο στο θρόνο της χάριτος θα λαμβάνεις έλεος και θα βρίσκεις χάρη. Και είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και είναι κρίμα να είναι ανοιχτός ο δρόμος και να κάνεις 10 μέρες να ανεβαίνεις ή καθόλου. Τι ωραίο που θα είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αδερφοί. Ενώ προσευχόμαστε, να μην, δεν είναι ανάγκη να μεταφέρουμε όλα μας τα αιτήματα. Τα ξέρει. Πριν τα ζητήσουμε όλα τα ξέρει. Το πιο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, και μάλιστα για το καιρό της χρείας, για το μέλλον, για το αύριο και για το μεθαύριο. Τώρα όμως μόνο στο Μωυσή λέει. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ο Χριστός ακόμη. Μόνο ο Μωυσής μπορεί. Και ο Μωυσής έκοψε τις δύο πλάκες ακριβές αντίγραφο αυτόν που του είχε δώσει ο Θεός, και καθώς προσέταξε ανέβηκε. Και καθώς ανέβαινε στο όρος, κατέβει ο Κύριος στο όρος. Δείξον μου την οδόν. Του την έδειξε. Αρχίζει η εκτέλεση τώρα. Ανέβα στο όρος. Ανέβηκε. Εκεί θα σε συναντήσω. Δεν μπορείς να σε τον συναντήσεις αλλού? Όχι. Εκεί που σου λέει αυτός, ο Θεός, μπορείς να τον συναντήσεις. Και εμείς πού μπορούμε να τον συναντήσουμε? Τον Πατέρα. Θεία του Ιησού Χριστού. Ουδείς πάει στον Πατέρα εμι διεμού. Και πώς θα συναντήσουμε τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού? Στο ταμείο μας. Στο ταμείο μας θα μπούμε, δεν μπορούμε αλλού. Δεν μπορείς αλλού. Γιατί δεν μπορώ αλλού? Γιατί ο Πατέρας αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Και εν το κρυπτό είναι το ταμείο σου. Εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Και αν τον εξητήσεις και σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας εν το κρυπτό, τότε ο Πατέρας θα σου ανταποδίδει εν το φανερό. Πώς? Καθώς θα έχεις έλεος πάρει από το θρόνο της χάριτος και θα έχεις βρει χάρη ενώπιον του Θεού για μετά από την άνοδό σου εκεί. Και κατέβει ο Κύριος με νεφέλη και στάθηκε μετά του Μωυσέως εκεί, και ο Κύριος εκήρυξε το όνομά του. Τι θα πει εκήρυξε το όνομά του? Του απεκαλύφθη. Γιατί αν ο Θεός δεν μας αποκαλυφθεί, εάν ο Χριστός δεν μας αποκαλυφθεί, αν ο Λόγος του δεν μας αποκαλυφθεί για να μας ανοίξει ο Χριστός τη διάνοια να καταλαβαίνουμε τις γραφές, αν ο Θεός δεν μας αποκαλυφθεί ανοίγοντας την καρδιά μας, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε τον Θεό. Άρα πρώτον, όπως ο Μωυσής, δείξε μου το δρόμο να σε πλησιάσω. Δεύτερον, του το δείχνει, τώρα θα του αποκαλυφθεί. Δηλαδή θα έρθει η παρουσία του.
Και ήρθε και τον επισκέφθηκε ο Θεός και του αποκαλύπτεται. Δεν είμαι σε σένα, Μωυσή, Θεός οργιζόμενος. Σε σένα είμαι τώρα που ήρθες από το δρόμο που εγώ σου δείχνω, τώρα που ανέβηκες στο όρος που εγώ σε περίμενα. Είμαι ικτήρμον. Τι θα πει ικτήρμον? Σπλαχνικός. Θα βρίσκεις χάρη. Δεν θα σε τιμωρώ, γιατί θα βρίσκεις χάρη ενώπιον μου. Είμαι και λεήμων. Τι σημαίνει? Παρόλο που δεν αξίζει, θα σε ευλογώ. Είμαι και μακρόθυμος. Άστο αυτό. Πάντα θα σε συγχωρώ. Πάντα, πάντα θα σε συγχωρώ. Αρκεί να μετανοείς και να επιστρέφεις σε μένα. Αλλά είμαι και πολύ έλεος. Δεν κάνω ένα έλεος. Δεν θα σε λεήσω μόνο στη δουλειά σου. Δεν θα σε λεήσω μόνο στην οικογένειά σου. Δεν θα σε λεήσω μόνο. Αλλά πώς θα σε λεήσω? Κατά πάντα. Αλληλούια. Κατά πάντα θα σε λεήσω. Και δεν είμαι πολύ έλεος για μια στιγμή, για ένα χρόνο, για 10 μέρες. Σε όλη σου τη ζωή και κατά πάντα θα σε λεώ. Αρκεί να έρχεσαι, να περπατάς από την οδό που εγώ σου δείχνω, να με συναντήσεις στο όρος και εγώ θα έρχομαι να σε βρίσκω. Πολύ έλεος και αληθινός. Α, δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ. Εμείς οι άνθρωποι απογοητεύουμε ένας τον άλλον. Έχω απογοητεύσει ανθρώπους, με έχουν απογοητεύσει άνθρωποι. Και όσο πιο κοντινοί μου είναι, τόσο πιο πολύ με έχουν απογοητεύσει και τόσο πιο πολύ τους έχω απογοητεύσει. Αλλά ο μόνος που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ είναι ο Χριστός, αδερφέ. Ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί? Γιατί το ότι είναι αληθινό σημαίνει ότι μας παρηγορεί, μας ενισχύει, μας στηρίζει. Είναι να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν δύναται. Φοβερή λέξη, είμαι αληθινός. Δηλαδή δεν είναι φαντασίες, δεν είναι ένας Χριστούλης, ένας Θεούλης, μια εικονίτσα, ο Άγιος Νικόλαος. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο πλάστης, ο δημιουργός. Είναι αυτός που τόσο μας αγάπησε, αληθινός, που δεν εφίστη τον Υιό το μονογενή και τον είδε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά επικατάρατο και δεν μπόρεσε να το βλέπει και έστρεψε το βλέμμα του, γιατί είχε μαζέψει όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Είναι αληθινός. Ποτέ δεν θα σου πει ψέματα, ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει. Θα σε ελέγξει, αλλά θα σε παρηγορήσει. Θα επιτρέψει πειρασμό, συν τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Θα σε δοκιμάσει για να σε αναβαθμίσει, να σε φέρει πιο κοντά του. Το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι αγάπη. Και είναι η αληθινή αγάπη που δεν απογοητεύει ποτέ. Είναι φως. Σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Θα είσαι πάντοτε, η ζωή σου θα είναι πάντοτε στο φως του Θεού. Είναι αλήθεια. Ψέμα δεν υπάρχει. Όλη σου ζωή θα είναι μέσα στην αλήθεια. Αλλά είναι και Θεός. Όπως διαβάσαμε, ικτήρμον, θα κάνει χάρη. Το ξαναδιαβάζω. Ελεήμον, θα σε ευλογεί ενώ δεν αξίζεις. Μακρόθυμος, πάντοτε θα σε συγχωρεί. Πολυέλεος, κατά πάντα και πάντοτε θα σε ευλογεί. Αληθινός, αλλά είναι και φυλάτων έλεος εις χιλιάδας. Δηλαδή, δεν είναι ότι φυλάτει έλεος μόνο σε σένα. Είναι φυλάτει έλεος σε όλους τους δικούς σου και σε όλους τους ανθρώπους. Εις χιλιάδας φυλάει έλεος. Πού θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Σε χιλιάδες ανθρώπους όλη τη ζωή θα σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Συγχωρών ανομίαν. Και αν κάποιος αδελφός λέει πέσει σε αμάρτημα, όχι θανάσιμο, εσύ μπορείς να προσευχηθείς γι' αυτόν και ο Θεός θα τον συγχωρέσει.
συγχωρητικό, συγχωρών ανομία. Όχι μόνο τη δική σου. Δια το καθαρότητο των χειρών σου θα σώζει και τους άλλους. Να προσευχόμαστε να συγχωρεί τις ανομίες μας, ολονών μας. Συγχωρών ανομίας. Αλλά και παραβάσεις, αλλά και αμαρτίες. Όλο το πλέγμα, όλο το φάσμα της αμαρτίας, της παράβασης, της ανομίας και της αδικίας, ο Θεός το συγχωρεί. Σε σένα και σε χιλιάδες που προσεύχεσαι εσύ, αν προσεύχεσαι. Γιατί μπορεί να προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτούλη σου, αλλά μπορεί να προσεύχεσαι και για άλλους. Για όλους όσους προσεύχεσαι, ο Θεός θα κάνει χάρη. Να το ξαναπώ, αδέρφοι. Για όλους τους ανθρώπους που εσύ προσεύχεσαι, ο Θεός θα κάνει χάρη. Για όλους. Και μακάρι να προσευχόμαστε για χιλιάδες να μας δώσει ο Θεός, αν και το λέω όλοι μας. Ζούμε 70, 80, 90 χρόνια. Για σκέψου για πόσους έχεις προσευχηθεί μέχρι τώρα και για πόσους ακόμη θα προσευχόμαστε, εάν προσεύχεσαι, που ευαρεστεί το Θεός να προσευχόμαστε και να απαντάει ο Θεός. Προσευχή μας δεν είναι ένα παιχνιδάκι, αδερφοί. Δεν είναι αστιάκια η προσευχή μας. Προσευχή μας έχει δύναμη. Και αν δεν γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, είναι πολυβόλο. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Αλλά και ποτέ δεν αθωώνει τον ένοχο αν δεν μετανοήσει. Μην περιμένεις λοιπόν να αθωώσει τον ένοχο εάν δεν μετανοήσει. Είναι έτοιμος να αθωώσει όλους μας όταν μετανοούμε. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός ποτέ δεν αθωώνει τον ένοχο, εννοεί για τον εαυτό σου, για τον εαυτό μου. Δεν θα με αθωώσει αν δεν μετανοήσω. Δεν θα με αθωώσει. Εάν όμως μετανοήσω, με αθωώσει και προσεύχομαι για τους άλλους, θα τους ελεήσει. Δηλαδή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι απολύτως προσωπική. Από σένα εξαρτώνται τα πάντα. Από σένα, από το μένα. Για τη ζωή μου, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου. Ακούτε τι λέει. Δεν θα αθωώσω τον ένοχο, θα ανταποδίδω την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα, εάν δεν μετανοούνε οι πατέρες, γιατί όταν μετανοούνε πάει η ανομία. Εάν δεν μετανοώ, είτε γιατί δεν κατάλαβα, αλλά το σημαντικότερο είτε κατάλαβα, αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο, ή είμαι βέβαιος ότι έχω δίκιο, ποτέ μη λες είμαι βέβαιος. Όταν πεις μέσα σου είμαι βέβαιος, θα κάνεις τα μεγαλύτερα λάθη. Ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας φυλάξει όλους μας. Ποτέ να μην το λέμε αυτό. Και αν το πούμε να πάμε γρήγορα να μετανοήσουμε. Γιατί τα πράγματα γίνονται άσχημα μετά. Επί τα τέκνα των τέκνων ο έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Το κακό δηλαδή δεν τελειώνει. Το κακό που κουβαλάω εγώ θα επιβαρύνει τα παιδιά μου. Θα επιβαρύνει τα εγγόνια μου και θα επιβαρύνει και τα δυσέγγονά μου, εάν δεν μετανοήσω. Δεν παίζεται ο Θεός, δεν μπορούμε να παίζουμε. Το ξαναδιαβάζω. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι να είσαι πατέρας. Ανταποδίδων την αμαρτία των πατέρων επί τα τέκνα έως δεύτερης και τρίτης, συγγνώμη, έως τρίτης και τέταρτης γενεάς. Πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να μετανοούμε άμεσα, γρήγορα, πλήρως, τέλεια. Για να μην μεταφέρεται η ανομία μας στα παιδιά μας και από τα παιδιά μας στα εγγόνια μας και από τα εγγόνια μας μέχρι τα δυσέγγονά μας, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και είναι σοβαρό. Το καλό δέντρο
πάντοτε φέρνει καλό καρπό. Μπορεί να φέρει λίγο, αλλά πάντοτε φέρνει καλό καρπό. Ποιο είναι το καλό δέντρο? Ο Άγιος. Και ποιος είναι ο Άγιος? Υπάρχει Άγιος? Βέβαια, αυτός που μετανοεί. Αυτός που επιστρέφει στο Θεό. Αυτός που εξομολογείται τις αμαρτίες του. Αυτός είναι Άγιος στα μάτια του Θεού. Δίκαιος. Δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Δια της πίστεως στο αίμα του Χριστού. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, τότε οι αμαρτίες έχουν συνέχεια. Τότε είναι κακό δέντρο. Και ο καρπός κακός. Και μην νομίζεις, ποτέ να μην το νομίζουμε. Όπως είχα ακούσει κάποιον λέει, μετανοώ, μετανοώ, μετανοώ και δεν γίνεται τίποτα με τα παιδιά μου. Θα γίνει. Θα γίνει. Ο Θεός δεν λέει ότι ο καρπός θα βγει τώρα. Και σκεφτείτε, το δέντρο τώρα, τα δέντρα τώρα το χειμώνα δηλαδή, ξέρα. Αλλά ξέρω ότι θα καρποφορήσουμε. Ξέρω. Γιατί είναι ημέρα. Είναι μπουλιασμένα, είναι σωστά. Εάν μάλιστα τα φροντίσω, τα κοπρίσω, τα δεντραντήσω και λοιπά, φέρουν και καλό, πολύ καρπό. Και καλό καρπό. Έχω ελιές εκεί. Στον κάλαμο. Υπάρχουν άγριες και ημέρες. Οι άγριες φουντώνουν, μεγαλώνουν, γίνονται. Ξέρετε τι βγάζουν? Τίποτα. Άγριελιές. Μόλις την πολιάσεις, και ποιο είναι το πόλι μας? Η αναγέννηση. Μόλις την πολιάσα, τότε αυτό το κλαρί αρχίζει και μεγαλώνει. Ξέρεις τι ηλιάς θα βγάλει? Άριστες. Πότε? Τον καιρό των καρπών. Όχι όποτε θες εσύ. Πότε καρποφορεί η ελιά? Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μα ήρθε Απρίλης και δεν καρποφόρησε. Ούτε θα καρποφορήσει. Μάιος, τίποτα. Μην απογοητεύεσαι. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, για τη στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, η οποία φανεί στην ευλογία. Ο Θεός έχει υποσχεθεί με θόρκου επιβεβαιώσει: ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Δεν είναι ότι το λέω εγώ. Ο Χριστός το λέει, αλλά και σε μένα το λέει. Όχι μόνο σε εσάς, και σε μένα το λέει. Ότι θα μας ευλογεί πάντοτε, αρκεί να είμαστε δέντρα μπολιασμένα. Δέντρα, καλά δέντρα. Για να έχουμε καλό καρπό. Γιατί το δέντρο το κακό, όσο και να το φροντίσεις, να το κλαδέψεις, να το ποτίσεις, τίποτα δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε. Ότι το μπολιασμένο δέντρο βγάζει και παράριζα. Άγρια κλαριά. Και πνίγουνε το μπολιασμένο. Γι' αυτό τι θέλει? Αγιασμό, δηλαδή καθαρότητα, δηλαδή να το καθαρίζεις το δέντρο. Δεν είναι αναγεννήθηκα. Αναγεννήθηκα, μπολιάστηκα. Αλλά πρέπει τώρα να πηγαίνω να κόβω τα παράριζα. Πρέπει να γίνω στον Κύριο να λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με αυτό, πάπ' μου το κόβει ο Θεός. Συγχώρεσέ με, κόβει και το άλλο. Συγχώρεσέ με, κόβει και το άλλο. Και τι αφήνει? Μόνο το καλό. Και το καλό τι θα κάνει? Καλό καρπό. Αν δεν το καθαρίσει, τι θα γίνει? Και ο καρπός που θα βγει ο καλός θα είναι λίγος, θα είναι μαραμένος, γιατί έχει πάρει όλη τη ζωντάνια το παράριζο. Μη μας πάρουν τη ζωντάνια μας, αδερφοί αγαπητοί, ο κόσμος, η αμαρτία, το λάθος. Όταν λοιπόν του απεκαλύφθη ο Θεός του Μωυσή, πλήρως πια, τότε κάνει και το τελευταίο υπέροχο αίτημά του. Κύριε, πάλι ταπεινώνεται, πάλι προσκυνάει. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό καμαρωτός, καμαρωτός, και όπως έλεγε η γιαγιά μου, κορδωτός, κορδωτός. Ταπεινώς θα πλησιάσεις το Θεό. Τον προσκύνησε, έκυψε στη γη, τον προσκύνησε και του λέει: Κύριε, αν έβρικα χάρη ενώπιον σου, σε παρακαλώ, Κύριέ μου, εσύ να είσαι πάντοτε ανάμεσα στο λαό σου.
Εσύ προσωπικά, όχι παρουσία, όχι άγγελος, το τελειώσαμε. Όχι παρουσία σου, το τελειώσαμε. Εσύ προσωπικά να είσαι. Και ξέρετε τι λέει ο Χριστός. Ιδού στέκομαι στη θύρα και κρούω. Όποιος ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ προσωπικά θα μπω μέσα, θα φάγω με αυτόν, θα συνομιλήσω με αυτόν και θα ζω με αυτόν. Ο Μωυσής το έκανε χτυπώντας αυτός την πόρτα του Θεού. Στην πραγματικότητα όμως ήταν αποτέλεσμα της αποκάλυψης που ο Θεός έκανε στο Μωυσή. Συγχώρεσέ μας λοιπόν και σε παρακαλώ, εσύ το έχεις πει ποτέ, να είσαι ο καλός μου ποιμένας. Εσύ Χριστέ μου, να είσαι ο φίλος μου. Εσύ Χριστέ μου, να είσαι ο λυτρωτής μου. Εσύ να είσαι κοντά μου. Δεν θέλουμε άλλον, ναι. Χριστέ μου, μόνο εσένα θέλω. Το έχεις πει, να του το λες αδερφέ. Όχι μια φορά, συνέχεια. Εσένα, μόνο εσένα θέλω Χριστέ μου. Με αυτό το πράγμα τι κάνεις, βγάζεις όλα τα άλλα πρόσωπα που μπορούν να μπουν εμπόδια. Ποια άλλα πρόσωπα, τη γυναίκα μου, στη γυναίκα μου εγώ. Επίσης τον άντρα μου θέλω, εσένα θέλω Χριστέ μου. Και αν ο Χριστός είναι μαζί της, τότε και για μένα καλό, και εγώ θα είμαι καλός σύζυγος και τα παιδιά μας θα είναι καλά παιδιά και όλα θα είναι μέσα στην ευλογία του Θεού. Ποιον θέλεις σήμερα στη ζωή σου αδελφέ, πρόσεξε τι θα πεις. Κύριε, σώσε τα παιδιά μου, Κύριε, σώσε τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, Κύριε. Όχι, όχι, άστα, άστα. Ποιον θέλεις στη ζωή σου, το Χριστό. Και αν ο Χριστός είναι και προπορεύεται στη ζωή σου, όλα τα άλλα αυτός θα τα κάνει. Γιατί, γιατί μόνο αυτός μπορεί. Δεν θέλω την παρουσία σου, θέλω εσένα Χριστέ μου. Είναι σοβαρό αυτό. Με φοβερά αποτελέσματα. Τ' άκουσε ο Θεός και εντυπωσιάστηκε και του είπε, τώρα που μου είπες ότι θέλεις μόνο εμένα, ιδού εγώ κάνω διαθήκη με σένα. Τι διαθήκη? Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Πότε? Όταν θέλουμε μόνο το Χριστό. Ξαναλέω, μη κλαις και προσεύχεσαι για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου. Για. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Βεβαίως θα του λες. Αλλά εάν θέλεις να κάνει μεγαλεία ο Χριστός στη ζωή σου, μη λες πάντρεψέ με. Μη λες τίποτα, μη λες. Εσένα θέλω Χριστέ μου. Όταν του το είπε αυτό ο Μωυσής, ο Θεός θα έλεγα, συγχωρέστε με, γονάτισε. Θα κάνω διαθήκη με σένα. Και είπε ο Κύριος, ιδού εγώ κάνω τώρα διαθήκη με σένα. Έμπροσθεν όλου του λαού σου θα κάνω θαυμάσια, τα οποία δεν έγιναν καθόλου την γη και ουσιδέν έθνος, και πάσο λαός εν μέσω του οποίου είσαι θέλει δει το έργο του Κυρίου. Γιατί? Διότι φοβερόν είναι εκείνο το οποίο εγώ τώρα θα κάνω με σένα. Όχι εσύ θα κάνεις, εγώ θα κάνω με σένα. Γι' αυτό δεν ζητάμε, Κύριε κάνε μου. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Θέλεις δουλειά? Τι θέλεις? Τον Κύριο θέλω. Και τι θα, άμα έρθει ο Χριστός, τον πείσεις να έρθει, του δώσεις να καταλάβει πραγματικά ότι δεν θέλεις κανέναν άλλον παρά μόνο τον Χριστό, τότε ο Χριστός λέει εγώ με σένα τώρα που το αποφάσισες κάμω διαθήκη. Όχι συνθήκη. Τι θα πει διαθήκη? Υπογράφω τη διαθήκη μου και θα την εκτελέσω. Γιατί? Γιατί είμαι αληθινός. Θυμάστε? Μα είμαι χάλιας. Εγώ είμαι πολύ έλεος. Τι δεν είναι πολύ έλεος? Κάνω έλεος πάντοτε και κατά πάντα. Γι' αυτό θέλουμε μόνο τον Χριστό, αδερφοί. Και όταν θέλουμε μόνο τον Χριστό, δεν έχουμε απαιτήσεις από ανθρώπους. Γιατί οι απαιτήσεις από ανθρώπους δημιουργούν πρόβλημα. Δεν θα σε καταλάβει ο άντρας σου.
δεν θα σε καταλάβει η γυναίκα σου. Δεν θα σε καταλάβει ο ποιμένας σου. Δεν θα σε, ο άνθρωπος. Δεν θα σε καταλάβει ο αδερφός σου. Δεν θα σε καταλάβει ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη σου, ούτε ο γαμπρός σου, ούτε η νύφη σου. Μόνο ο Χριστός σε καταλαβαίνει. Γι' αυτό πρόσεξε ποιον ζητάς και τι ζητάς. Πρόσεξε. Πρόσεξε ποιον θέλεις, ποιον φωνάζεις, ποιον ζητάς. Γιατί αν δεν ζητήσεις τον Χριστό και κοιτάς γύρω-γύρω, η απογοήτευση μία θα πέφτει πάνω στην άλλη. Θα περιμένω εγώ από την Άννα να κάνει φαΐ και θα το καίει. Ενώ αν φωνάξω τον Χριστό, θα κάνει το καλύτερο φαΐ. Αστειεύομαι, μικρό το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι, αδερφοί. Όταν ο Χριστός είναι μαζί σου, τα πάντα είναι μεγαλεία. Και το σημαντικότερο απ' όλα, με σένα που το κατάλαβες και τον ζητάς, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Δηλαδή, ούτε κι εσύ πια θα απογοητεύεις κανέναν. Ναι. Δεν είναι ότι κανείς δεν σε απογοητεύει, γιατί θα είναι ο Χριστός μαζί σου, αλλά ούτε κι εσύ θα απογοητεύεις κανέναν. Ναι. Γιατί? Γιατί αυτός θα σου δίνει σοφία, σύνεση, τι θα είναι ο καθημερινός σου διδάσκαλος. Ποιος είναι ο διδάσκαλος? Ποιον θέλεις να είναι ο διδάσκαλος? Ο καθημερινός καθηγητής σου που θα σε οδηγεί. Ποιος θέλεις να σε οδηγεί? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε κι εμείς αυτό που έκανε ο Μωυσής. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία μας. Δεν είναι για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός μόνο σώζει. Αλλά ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει. Μας ελέγχει. Μας προτρέπει. Τα κατάφερε ο Μωυσής, ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι μεγαλύτερος από το Μωυσή. Ξέρεις τι θα πει? Ο Μωυσής δεν είχε τίποτα. Εσύ έχεις τον Χριστό που κατοικεί μέσα σου, έχεις τον Παράκλητο που κατοικεί μέσα σου. Ο Θεός για σένα δεν είναι μακράν, είναι ούτε πλησίον, μέσα σου. Και εσύ δεν είσαι μακράν του Θεού ούτε πλησίον, είσαι μέσα του. Θυμηθείτε, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται. Οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Μην το πάτε στο βιαστικό. Λάθος αντίληψη είναι. Να το πω πιο σωστά, η Βασιλεία των Ουρανών είναι βιάσιμη. Δηλαδή, ό,τι του ζητήσεις θα στο δώσει. Όπως είναι ένας καλός σύζυγος. Λέει, δεν χαλάω χατήρι στη γυναίκα μου. Καλός σύζυγος. Ό,τι μπορεί βέβαια κάνει. Μια καλή σύζυγος. Δεν σου χαλάω χατήρι ποτέ, άντρα μου. Καλή σύζυγος. Αλλά ό,τι μπορεί. Ο Χριστός είναι ο καλύτερος και μπορεί τα πάντα. Ποιον διαλέγεις λοιπόν? Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον αδελφό σου, τον μεγάλο, τον μικρό? Την πάτησες. Λάθος έκανες. Σήμερα να διαλέξουμε τον Χριστό, αδερφοί. Αμήν. Και να εξαρτήσουμε τη ζωή μας τελείως από το Χριστό. Τελείως από το Χριστό. Και μόνο από το Χριστό. Και δεν είναι δύσκολο, αδερφοί, σήμερα το βράδυ που θα πάμε σπίτι μας, να πάμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να οδηγήσουμε, συγγνώμη κυρία μου, τον Χριστό να κάνει διαθήκη σε εμάς. Εγώ θέλω μόνο εσένα. Δεν θέλεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Μόνο εσένα. Γιατί? Γιατί αν έχω το Χριστό θα τους έχω όλους. Αν δεν έχω το Χριστό, μπορεί να μου πει ο Χριστός, θα έχεις τον εγγονό σου. Αλλά την εγγονή σου, τι θα κάθουμε ένα-ένα? Και τι θα καταφέρω? Τίποτα. Θέλω το Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Να κάνουμε συνθήκη κι εμείς. Θεός κάνει διαθήκη. Όποιος θέλει μόνο τον Χριστό να σηκώσει τα χέρια του. Και τα δυο, βρε. Όποιος θέλει μόνο τον Χριστό να σηκώσει τα χέρια του. Και τα δυο. Μόνο το Χριστό. Μόνο το Χριστό. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει. Τέλεια. Αλλά προσέξτε.
Θα το κάνουμε σήμερα το βράδυ και στο ταμείο μας. Θέλω, Χριστέ μου, μόνο εσένα. Και τι θα πει ο Χριστός? Θέλεις μόνο εμένα? Ναι, μόνο εσένα. Κάνω διαθήκη με σένα. Αυτά που θα κάνω δεν έχουν γίνει ποτέ άλλοτε. Και αυτά που θα κάνω με σένα θα είναι έργο φοβερό, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Αμήν.